και η κεφαλιά στη γωνία, η μπάλα στα δίκτυα, ευκηδιάστηκε ο Αντρούτσος και στο 10ο λεπτό, πολύ νωρίς ανοίγει το σκορ. Αδράνησε η άμυνα της Αταλάντης, ευκηδιάστηκε ο Αντρούτσος στη γωνία. Ο Βλάχος με κεφαλιά θα στείλει την μπάλα στην κλειστή γωνία. Μπαλιά για τον οικονόμο από δεξιά, θα γίνει η σέντρα και στη συνέχεια έχουμε, σηκώνεται ο αμυντικός εκεί, θα βρει μπάλα στο χέρι του, στην προσπάθειά του να διώξει την μπάλα με το κεφάλι, η μπάλα θα βρει στο χέρι. Σιώμος εκτελεί το πέναλτι, πέφτει στη γωνία, ο Αντρούτσος διώχνει στη συνέχεια, δεύτερη απόκρουση, απομακρύνει η Αταλάντη. Γλιτώνει το 0-2 ο Αντρούτσος. Μαλισόβας τώρα θα μπει στην περιοχή, σιρτή σέντρα. Ωραίο το σουτ από το Δουβάρα, καλό σουτ, λίγο πάνω από τα δοκάρια. Εκτελείται το κόρερ, καλή εκτέλεση, θα γίνει κεφαλιά από κοντά, ενστικτοδός. Θα αποκρούσει ο κεφάλας, μεγάλη απόκρουση, παραμένει το 0-1. Ο Τζαθανάσης εκτελεί το φάουλ, θα βρει μπάλα στο τείχος, θα γίνει μια κεφαλιά από κοντά, ο Αντρούτσος εύκολα μπλοκάρει. Μπάλα πάλι εδώ στον Δουβάρα, σουτάρει ο Δουβάρας, θα βρει μπάλα, αλλάζει πορεία, κόρνερ. Ο Οικονόμου στην εκτέλεση αυτού του φάουλ, καλή εκτέλεση, το δοκάρι μπάλα και γκολ. 0-2 στο 52, διπλασιάζει τα τέρματα ο Οθυσσέας. Ωραία εκτέλεση φάουλ από τον Οικονόμου που έστειλε την μπάλα στο δεξί παραθυράκι του Αντρούτσου. Μπαλιά για τον Βλάχο, Βλάχος θα μπει στην περιοχή, σουτάρει, αποκρούει ο Αντρούτσος, διώχνει ο Πάπος. Εδώ μια κεφαλιά μπροστά, δεν είναι offside ο Βουρδάκης, από κοντά αποκρούει, μεγάλη απόκρουση από τον Αντρούτσο. Σηκώνει την μπάλα και στη συνέχεια εδώ, Μαλισόβας γκολ! Το 65 ο Αλέκος ο Μαλισόβας από αριστερά θα πιάσει ένα δυνατό σουτ. Καϊκάλης θα μπει στην περιοχή, θα κάνει το σουτ. Θα γίνει το σουτ από τον Τζιβελέκη. Καλό, λίγο έξω. Μαλισόβας περνάει μπάλα. Θα γίνει και το σουτ από τον Τζιβελέκη. Καλό σουτ. Το σουτ από κοντά. Γκολ 2-2. Κώστας Μαλισόβας από κοντά θα στέλνει την μπάλα στα δίχτυα. Ωραία η προσπάθεια του Μακρόπουλου που θα αποφύγει 2-3 αμυντικούς. Θα μπει στην περιοχή, θα γυρίσει στη σέντρα. Χαϊκάλης τώρα από κοντά. Τζιβελέκης πλασάρει στο τέταρτο. Αποκρούει ο κεφάλι. Ναι, θα γίνει το σούτ από κοντά. Έχουμε εδώ. Είχε περάσει μπάλα τη γραμμή. Είτε κόρνερ. Είχαμε ανατροπή, αλλά η μπάλα είχε περάσει τη γραμμή. Ήρθαμε να παίξουμε ένα παιχνίδι στην έδρα της Αταλάντης, το οποίο είναι αυτά τα παιχνίδια τώρα για την παραμονή, κρίσιμα για όλες τις ομάδες έτσι που είναι το νέο πρωτάθλημα. Θεωρώ ότι για 70 λεπτά ήμασταν πολύ καλύτεροι από τον αντίπαλο. Κάναμε το 0-2, χάσαμε το πέναλτι στο πρώτο ημίχρονο και είχαμε 3 τέταρτα, αν δεν κάνω λάθος. Δύο με το Βουρδάκι και ένα με το Βλάχος, το οποίο θα είχαμε τελειώσει το παιχνίδι. Εν τέλει η Αταλάντη, εφόσον δεν το τελειώσαμε το παιχνίδι, μας πίεσε, έκανε το 1-2, μας ισοφάρισε και είχε και αυτή κάποιες ευκαιρίες στο τέλος ώστε να απολέσουμε και το παιχνίδι εμείς. Τώρα κρατάμε την ισοπαλία αυτή, δεν έχουμε περιθώριο ούτε να στεναχωρηθούμε, ούτε να... και αν κερδίζαμε δηλαδή να πανηγυρίζαμε, μένουν άλλα δύο παιχνίδια, πρέπει να κάνουμε ό,τι καλύτερο μπορούμε, ό,τι καλύτερο μπορούμε, ώστε να σώσουμε την ομάδα στην κατηγορία. Εντάξει, ήταν ένα μάτς επιβίωσης για τις δύο ομάδες. Εμείς δεν ξέρω, δεν μπήκαμε καλά, φάγαμε ένα πολύ εύκολο γκολ στα πρώτα λεφτά. Κάναμε και ένα πέναλτι χαζό, πάλι μπορούσε να το έχουμε φύγει. Ευτυχώς για μας τα πέκρουσε ο τερματοφύλακας. Από εκεί και ύστερα νομίζω ότι στο δεύτερο ημίχρονο τα παιδιά ανεβάσανε πολύ την απόδοσή τους. Προηγήθηκε με ένα δεύτερο γκολ από ένα στημένο καταπληκτικό χτύπημα η Αγριά. Και μετά κατορθώσαμε και ισοφαρίσαμε, αλλά θα ήθελα να πω καταρχάς να συγχαρώ την ομάδα της Αγριάς και να της ευχηθώ ό,τι καλύτερο στην πορεία της στη ΓΑΜΑ Εθνική.
Όμως θέλω να πω κάποια πράγματα. Σε μάτς που παίζονται κατηγορίες, οι διαιτητές οφείλουν να είναι πολύ πιο προσεκτικοί. Ο διαιτητής μας έπαιζε σήμερα εδώ πέρα. Για όσους είδαν το μάτς, πιστεύω ότι δεν μοίρασε στη μέση το καρπούζι. Να το πω έτσι λαϊκά, για να το καταλάβουμε. Όσοι ήταν στο μάτς, έχουν όλη αυτή την αντίληψη. Δεν είναι τυχαίο αυτό το πράγμα. Ήταν ένας διαιτητής που άφησε πολλές φάσεις να εξελιχθούν ενώ έπρεπε να σφυρίξει φάουλ υπέρ μας και για τις ίδιες φάσεις έδωνε φάουλ στην αντίπαλη ομάδα. Δεν νομίζω ότι στάθηκε στο ύψος των περιστάσεων και έγινε και μια φάση δύσκολη μεν, αλλά πιστεύω ότι ήταν καθαρή, ότι εδώ η μπάλα στη φάση του Τζιβουλέκη δεν έχει βγει. Το ότι κατορθώσαμε και γυρίσαμε το μάτς δείχνει κάποια πράγματα την ομάδα μας. Εμείς με τα παιδιά που έχουμε, αυτά τα παιδιά τα οποία έχουν κάθε κατάθεση ψυχής και θα ήθελα να πω στους ορισμένους που είναι απ' έξω και έρχονται και βρίζουν παίχτες. Εγώ δεν έχω τίποτα να κρύψω και το λέω έτσι ξεκάθαρα, ούτε με ενδιαφέρει τίποτα, τα έχω ζήσει όλα στο ποδόσφαιρο. Λοιπόν, νομίζω ότι δεν τους τιμά αυτό το πράγμα. Αυτοί οι παίχτες κάνουν κατάθεση ψυχής. Ο περισσότερος κόσμος βέβαια ενισχύει την ομάδα, έτσι. Αλλά να ξέρουν τι παίχτες έχουμε, πόσα παιδιά μπορούν να παίξουν, τι δύσκολη εβδομάδα περάσαμε. Αν είχαμε τραυματισμένα παιδιά, ο Μαρισόβος έπαιζε τραυματίας. Λοιπόν, ο Χαϊκάλης μπήκε το παιδί ένα ημίχρονο και έπαιξε χωρίς να κάνει καθόλου προπονήσεις την εβδομάδα, γιατί ήταν και τραυματίας και παρακολουθούσε και το σεμινάριο για να αποκτήσει το δίπλωμα προπονητών, το ΣΕ. Όλα τα πράγματα είναι πράγματα τα οποία δημιουργούν δυσλειτουργία στην ομάδα. Δεν είναι εύκολο να τα αντιμετωπίσεις. Αλλά κάποιοι να βγάζουν χολή για την ομάδα, δεν τους αρέσει που η ομάδα είναι γάμα εθνική, να πέσουμε. Τι έγινε δηλαδή, αν πέσουμε. Κατάφερε αυτή η ομάδα τα τελευταία 3 χρόνια να κάνει πράγματα που είχε πάρα πολλά χρόνια να τα κάνει. Τα ξεχνάμε αυτά δηλαδή όλα. Λοιπόν, αυτό ήθελα να πω και ξαναλέω ότι εμείς θα εξαντλήσουμε όλες τις πιθανότητες που έχουμε για να παραμείνουμε στην κατηγορία. Και αν είμαστε λίγο τυχεροί, αν μας θέλει η τύχη, το ποδόσφαιρο, οι συγκυρίες, όλα είναι μέσα στο ποδόσφαιρο. Να σταθούμε στην κατηγορία, θα σταθούμε. Σαν το πρωτάθλημα, σας είπα και πάλι, που δεν δείχνει την πραγματική δυνατότητα και δυναμική των ομάδων, σε 6 αγώνες δηλαδή, να καλείς να αποδείξεις ότι δεν είσαι ελέφαντας.